Παίρνουμε τα καλαμάρια μας έτοιμα καθαρισμένα για να μην έχουμε την διαδικασία καθαρίσματος. Εγώ εδώ έχω αγοράσει ένα μεγάλο φρέσκο καλαμάρι. Θα κόψω τα πτερύγια του για να μπορέσω να κόψω το καλαμάρι σε ροδέλες. Το χαρακτηριστικό στα καλαμάρια είναι ότι έχουν 10 πλοκάμια γύρω από το στόμα τους, από τα οποία τα δύο, όπως βλέπετε εδώ, είναι αρκετά πιο μακριά και στην άκρη τους έχουν βεντούζες. Αφαιρούμε τα μάτια και το στόμα τους. Τα τοποθετώ σε ένα μπολ και ρίχνω μέσα το ούζο. Το χυμό από το λεμόνι το ανάλογο αλάτι τα ανακατεύω πολύ καλά Τα σκεπάζω και τα αφήνω για μία ώρα στο ψυγείο. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι καλαμαράκια, χυμό από λεμόνι, ούζο, αλάτι, αλεύρι και καλαμποκέλαιο. Αφού πέρασε η μία ώρα, σουρώνουμε τα καλαμάρια μας από τα υγρά που υπάρχουν στο μπολ μας. Σε μία σακουλίτσα τροφίμων βάζουμε μπόλικο αλεύρι και βάζουμε μέσα λίγα κομμάτια από τα καλαμάρια μας. Τα λευρώνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να στεγνώσουν τα καλαμαράκια μας από τα υγρά τους. Όταν τα καλαμαράκια έχουν αλευρωθεί σωστά, δεν υπάρχει περίπτωση στο τηγάνισμα να σας πεταχτεί λάδι. Βάζουμε μπόλικο λάδι σε ένα βαθύ τηγάνι ή κατσαρόλα να κάψει καλά το λάδι μας. Αφού έχει κάψει καλά το λάδι, τεινάζουμε το περιττό αλεύρι από τα καλαμαράκια και τα ρίχνουμε λίγα στο καυτό λάδι για να τηγανιστούν σωστά. Δεν βάζουμε πολλά μαζί γιατί και θα κολλήσουν μεταξύ τους, αλλά και θα πέσει και η ένταση της φωτιάς και αντί να τηγανιστούν, απλά θα βράσουν. Σε 2, το πολύ 2,5 λεπτά, τα καλαμαράκια μας είναι έτοιμα. Θα έχουν πάρει ένα ωραίο χρυσοκίτρινο χρώμα. Όταν θέλουμε να τα αφαιρέσουμε από το τηγάνι ή να προσθέσουμε, αφαιρούμε το σκεύος πάντα από τη φωτιά. Με μία τρυπητή κουτάλα τα αφαιρούμε και τα σερβίρουμε ζεστά με μπόλικο λεμόνι. Αν σας αρέσουν οι συνταγές μου,
Στηρίξτε την προσπάθειά μου κάνοντας like στη συνταγή που σας ανέβασα, δωρεάν εγγραφή subscribe ώστε να μαθαίνετε πρώτοι κάθε καινούργια μου συνταγή και κοινοποίηση ώστε να μάθουν και οι φίλοι σας αυτή την υπέροχη συνταγή.